Καλημέρα στον κύριο Κώστα Γιουλέκα από τη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Δώρα Βιέρη, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Τώρα, μια και είστε. Καλημέρα για την παγωμένη Θεσσαλονίκη. Άμπραβο, άμπραβο. Αλλά μιλάμε θερμόμετρο. Τι? Κάτω στου 3 βαθμούς. Καλά, έχονται κι άλλα. Έχονται χειρότερα, κύριε Γιουλέκα. Αλλά και για την κυρία Κουτροκόη, γιατί σήμερα, κύριε Παυλόπουλο, είμαστε Θεσσαλονίκη Αρκαδία 3-1, έτσι. Ναι, ναι. Κυρία Βιέρη, κυρία Κουτροκόη. Αυτό είναι αλήθεια. Και δύο ντόρες. Και δύο ντόρες. Και δύο ντόρες, ακριβώς. Πιάνουμε και Κρήτη λιγάκι, εντάξει είμαστε. Κύριε Γιουλέκα, τι λέτε τώρα, τι εικόνα έχετε να κλείσει η Θεσσαλονίκη? Και αναφέρομαι και στις, στο αίτημα και του κυρίου Ζέβα και του κυρίου Τζιτζικώστα να ληφθούν μέτρα πριν να είναι αργά. Αυτό θα σε έλεγα, κύριε Παυλόπουλε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κλείσει. Εάν θα πρέπει, βέβαια, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα όσο σκληρά κι αν είναι, αλλά σίγουρα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα. Επειδή η Θεσσαλονίκη είχε και την προηγούμενη εμπειρία του Νοεμβρίου, που ήταν μια δραματική εμπειρία, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ζήσουμε κάτι τέτοιο. Επομένως, επειδή οι λοιμοξιολόγοι είναι αυτοί που μπορούν να μας δώσουν τις υπεύθυνες απαντήσεις τι πρέπει να γίνει, η κυβέρνηση ασφαλώς αποφασίζει, αλλά με την γνώμη των λοιμοξιολόγων, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ληφθούν οπωσδήποτε μέτρα για να μην φτάσουμε πάλι σε καταστάσεις Νοεμβρίου. Με αυτή την έννοια, ναι, ό,τι μέτρα χρειάζεται να πάρουμε, να τα πάρουμε μια ώρα αρχίτερα, γιατί ο Θεός να φυλάει, θρυνούμε ανθρώπινες ζωές. Άρα δεν έχουμε περιθώριο ούτε να διακινδυνεύσουμε για άλλη μία ανθρώπινη ζωή. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε έγκαιρα, να το κάνουμε. Κυρία Βιέρη, τι λέτε? Βλέπω ότι ο κύριος Γιουλέκας έχει δει και έχει κάνει μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων των κυβερνητικών χειρισμών στο δεύτερο κύμα της πανδημίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό είναι καλό, παρότι βέβαια θα περιμέναμε από τις τοπικές γαλάζιες φωνές να είναι πιο έντονες σε εκείνο το σκληρό Νοέμβριο και βέβαια πολύ πιο πριν στον Οκτώβριο. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Προφανώς και οι ειδικοί είναι αυτοί που πρέπει να εισηγούνται και να ξέρουμε βέβαια ποιες είναι αυτές οι εισηγήσεις και με ποιο τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτή τη φάση φαίνεται να έχουν περισσότερη γνώση, βέβαια στενή μου γνώση να είχα πρώτα, και ο κύριος Τζιτζικώστας και ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζέβας, οι οποίοι ζητούν μέτρα και ενημέρωση. Εχθές είδα προσεκτικό και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, είδα βέβαια και λίγο συγκρατημένο και τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, που επισκέφτηκε την πόλη, ο οποίος δεν έσπευσε να κάνει ανακοινώσεις, όπως είχε κάνει πριν από 2 μέρες από το βήμα της δικής σας εκπομπής και προκάλεσε και θύελλα εσωκομματικών αντιδράσεων, μάλλον εσωκυβερνητικών, μαθαίνω, για δυσαρέσκεια του κύριου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, γιατί στην ουσία ήρθε ο Υπουργός και είπε ότι εγώ εισηγούμε να υπάρχει ένα γενικό lockdown, ενώ δεν είχαμε ακούσει εισηγήσεις των ειδικών. Πάντως θα ήθελα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το παράδειγμα. Εντάξει, βεβαίως, κυρία Βιέρη, κατέληξε στην εισήγηση αυτή έχοντας όλα τα δεδομένα από τους γιατρούς. Θέλω να πω ότι μας παρουσίασε τα δεδομένα από τα νοσοκομεία, ένα ολοκληρωμένο μπροστά του αποτύπωμα, πλάνο, όχι πλάνο, ήταν αποτυπωμένα τα στοιχεία, τα επίσημα, και λέω ότι βάσει αυτών των δεδομένων, εάν συνεχιστεί αυτή η τάση και απόψε, είπε μάλιστα, και σήμερα, στα νέα στοιχεία που θα έρθουν, η δική μου εισήγηση είναι να πάμε σε lockdown. Θα περίμενε και τα νούμερα της ημέρας. Όπως δεν διαφωνώ ότι κάνατε και πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη την ημέρα, γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ η συνέντευξη του κυρίου Υπουργού Υγείας στο δικό σου κανάλι, στο δικό σας κανάλι, στην εκπομπή σας. Ωστόσο, πώς το έλεγε και η θεία από το Σικάγο, η αείμνηστη Γεωργία Βασιλιάδου, ήταν πολύ χολοσκασμένος. Ο κύριος Κικίλιας ήθελε να έρθει σε κάπου να τα πει, να προλάβει, γιατί αν δεν ήταν χολοσκασμένος, τότε θα τον λέγαμε ανέμενο. Ναι, άμα δεν ήταν χολοσκασμένος. Χαμογελούσε συγκρατημένα και αυτό κάτι πρόδιδε. Περιγράφεται πάντως, αν με επιτρέπετε, περιγράφεται η κανονικότητα. Δηλαδή, σε μια πανδημία με τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν, τον πρώτο και τον κύριο λόγο πρέπει να τον έχει καλός, κακός, αρεστός, μη αρεστός, ο Υπουργός Υγείας. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ να ακούω στο ραδιόφωνο έξαρση της πανδημίας στην Πάτρα, μεταβαίνει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, έξαρση στη Θεσσαλονίκη, μεταβαίνει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Υγείας. Και να σας το πω καθαρά, πήρε μεγάλο ρίσκο Κικίλιας, γιατί παίζατε πολιτικά παιχνίδια, κύριε
Γιουλέκα. Συνάδελφε. Να σας το πω και άλλη μια φορά. Στη Θεσσαλονίκη να δείτε τι πολιτικά παιχνίδια άγρια παίζετε. Οι βουλευτές έπρεπε να είστε μαζί με τις τοπικές αρχές και να πιέστε. Έρχεται γιατί σημώς. Σας είπε κανείς ότι ακούστε, είμαστε χώρια, ένα δευτερόλεπτο. Δεν σας μαλώνω. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Έρχεται ένα παγετό και εσείς μιλάτε ακόμα να τα κλείσουν τα σχολεία. Εντάξει, όχι, πάντως είναι προφανές ότι. Αλλά από την άλλη πλευρά, επιτρέψτε μου να πω, ναι, δεν υπάρχει καμία διάσταση. Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό για τον Υπουργό Υγείας. Και έτσι γίνεται, αλλά την επιτήρηση των μέτρων, καλός ή κακός, ναι, την έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η αστυνομική κυρίως. Δεν μίλησα για επιτήρηση. Και γι' αυτό ο κ. Χρυσοχοίδης, λέτε γιατί πήγε ο Χρυσοχοίδης. Για το θέμα των μέτρων που λαμβάνονται, για κάτι άλλο. Ο Γιώργος ο Πιέρος, να ακούσουμε τον Γιώργο τον Πιέρο. Ναι. Ένα πράγμα ήθελα να πω μόνο και το καταλαβαίνω αυτό και το βλέπω και σαν κριτική και από τα στοιχεία των ειδικών. Mm. Ακούγαμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι τα σχολεία δεν αφήνουν επιδημιολογικό αποτύπωμα. Να που αφήνουν όμως. Και έχουμε ένα ποσοστό 11% σε ηλικίες άνω των 9 ετών. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτό γιατί η κυβέρνηση δεν το έχει εξετάσει. Γιατί αργούσαμε τόσο καιρό να κλείσουμε τα σχολεία και λέγαμε πράγματα αντίθετα, ακόμα και από τα στοιχεία του NHS στην Αγγλία που έβλεπαν επιδημιολογικό αποτύπωμα. Και ένα δεύτερο είναι, μια και το λέει η κυρία Αυγέρη αυτό και κάνει κριτική, και καλά κάνει, γιατί αυτή είναι η θέση της αντιπολίτευσης. Πότε ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε κάτι συγκεκριμένο, για παράδειγμα, να πει παιδιά, πρέπει να τα κλείσουμε τα σχολεία. Γιατί την ακούω την κριτική, αλλά δεν έχω ακούσει και ποτέ μια συγκεκριμένη θέση όταν η μπάλα καίει. Να απαντήσω εγώ για τη δική μου πλευρά. Όχι, να απαντήσει η κυρία Αυγέρη πρώτα. Για να κλείσετε, κύριε Γιουλέκα. Κυρία Βιέρη, σύντομα παρακαλώ. Μάλλον δεν ξέρω από πού παίρνετε την ενημέρωσή σας για τις προτάσεις, κύριε Πιέρο, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν ξεκάθαρες. Πρώτον, γίνεται ξεκάθαρη η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει την άποψη και την τοποθέτηση των ειδικών. Ότι αυτοί έχουν τον πρώτο και τον κύριο λόγο. Και ότι τις πολιτικές αποφάσεις. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κυβέρνηση, φαντάζομαι πολύ γρήγορα θα γίνει. Τις πολιτικές αποφάσεις βάσει αυτών των εισηγήσεων πρέπει να είναι δημοσιοποιημένες και ξεκάθαρες. Και ξέρετε και δημοσιοποιημένες για να γνωρίζει όλος ο κόσμος τι γίνεται, παίρνουν οι κυβερνήσεις αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει το άνοιγμα των σχολείων χωρίς να αλλάξει η αναλογία μαθητών και τετραγωνικών τάξεων, ότι δεν μπορούν να είναι 25 έως 27 γιατί αυξήθηκε ο ρυθμός των μαθητών μέσα στις τάξεις. Πρέπει άλλο να μειωθεί. Σας είπε ο Γιώργος, είχε ξεκάθαρα πει ότι μέσα στις τάξεις και τα σχολεία επίσης υπάρχει πρόβλημα και για την μετάδοση του κορονοϊού. Επίσης είπαμε και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όταν η μπάλα καίει, θέση. Ρωτώ πότε παίρνετε. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Το κίνημα αλλαγής, για παράδειγμα, κάνει ερώτηση για τις ευπαθείς ομάδες που έχουν μείνει πίσω στην προτεραιοποίηση του εμβολιασμού, στον προγραμματισμό. Έχετε κάνει ποτέ κάποια τέτοια πρακτική ερώτηση? Μέσα στην περίοδο της πανδημίας έχουμε κάνει τουλάχιστον 500 ερωτήσεις. Μάλλον κάνετε πληθυντικό. Κύριε Γιουλέκα, πείτε και εσείς μια φράση σύντομα, παρακαλώ. Να ολοκληρώσω όμως για να μην. Πολύ γρήγορα, κύριε Παπαδάκη. Όπως κάναμε, κύριε Πιέρο, επιτρέψτε με, κύριε Γιουλέκα, και θα κλείσουμε πολύ σύντομα. Ναι, αλλά 10 δεύτερα γιατί δεν έχουμε χρόνο, είμαστε όλοι δημοσιογράφοι. Στη Θεσσαλονίκη, κύριε Γιουλέκα, είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα και τη δική σας βοήθεια σε αυτό, τουλάχιστον τώρα, να γίνει μία πραγματική και όχι προσχηματική επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Αυτή είναι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την ακούσατε, κύριε Πιέρο. Καταθέσαμε και ερώτηση και απάντηση. Μα, κύριε Βιέρη, δεν έχουμε εξαντλήσει τη μέθη για να θέλουμε. Δεν έχουμε άπλετο το χρόνο. Μία φράση, κύριε Γιουλέκα. Κύριε Βιέρη, ξεχάστε τη δουλειά κάνατε. Ελάτε τώρα. Ξέρετε. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία, έχω το λόγο. Ναι, ναι. Πολύ γρήγορα στην ερώτηση που έτσι ο κύριος Πιέρος. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία, με βάση πάντα τις εισηγήσεις των ειδικών, πορευτήκαμε και πορευόμαστε. Ό,τι αλλάζει και ό,τι καινούριο έρχεται στο φως, ναι, ασφαλώς πρώτα απ' όλα το εξετάζουν οι ειδικοί επιστήμονες, ναι, και αμέσως η κυβέρνηση αποφασίζει και σε καμία περίπτωση, καμία απόφαση. Μόνο που δεν συμφωνούν ποτέ οι επιστήμονες μεταξύ τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, παιδιά. Καλό Παρασκευαστικό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά των ερωτευμένων και τα λοιπά. Ναι, πάμε.